Θανάσιμα τραυματισμένος βρέθηκε ένας 62χρονος μετά από πτώση σε γκρεμό το βράδυ της Πέμπτης σε δύσβατη δασική περιοχή κοντά στον οικισμό της Πάχνης στην Ξάνθη. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει ένδειξη εγκληματικής ενέργειας, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία διενεργείται νεκροψία νεκροτομή. Παράλληλα διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Εχίνου Ξάνθης. Συνελήφθησαν στην Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης δύο αλλοδαποί διακινητές, ένας 43χρονος υπήκοος Συρίας και ένας 36χρονος υπήκοος Αιγύπτου, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο δράστες, διότι όπως προέκυψε, ο 36χρονος επέβαινε σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και λειτουργούσε ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων σε έτερο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 43χρονος και με το οποίο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα τους 7 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν δύο γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα, 3 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 560 ευρώ, 80 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και 10 λίρες Τουρκίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης μου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Με μία είδηση που προκάλεσε αίσθηση, ξεκίνησε το μεσημέρι Πέμπτης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τσομπανόπουλος στις αρχικές τοποθετήσεις δήλωσε πως το πρωί της ίδιας μέρας διαπιστώθηκε κλοπή του χρηματοκιβωτίου της ΔΕΗ Νέστου, με τους δράστες να μπαίνουν σαν κίνη και να σηκώνουν μόνο το χρηματοκιβώτιο, το οποίο βρισκόταν εκεί εδώ και πολλά χρόνια και ζύγιζε 150 κιλά και μπορεί ακόμα να πουληθεί και ως συλλεκτικό κομμάτι.